Καλημέρα λοιπόν και χρόνια πολλά. Με αφορμή την κατάθεση του ψηφοδελτίου του νομού 12ανήσου από την ΔΗΜΑΡ, θέλουμε να σας παρουσιάσουμε καταρχήν τους υποψήφιους βουλευτές του νομού μας. Η χώρα μας διανύει ίσως την κρισιμότερη περίοδο από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Υπάρχει κίνδυνος να υποπέσει σε καθεστώς χρεοκοπίας και αυτό θα ήταν πολύ οδυνηρό για την κοινωνία, τους πολίτες αυτού του τόπου. Προς το παρόν, έχουμε στην Ελλάδα εφαρμόζονται δύο πολιτικές. Μία πολιτική που λέει ναι σε όλα, με δίθεν υποτίθεται διαπραγματεύσεις, και από την άλλη μια πολιτική που λέει όχι σε όλα, η οποία είναι μια πολιτική που κλείνει και λίγο το μάτι προς την δραχμή. Πολιτικές που εμείς θεωρούμε και τις δύο καταρχήν καταστροφικές για τη χώρα και τους πολίτες που διαμένουν σε αυτόν τον τόπο. Εμείς προτείνουμε μια τρίτη λύση. Είναι μια λύση η οποία λαμβάνει και αποδέχεται τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των εταίρων του, με βάση το μνημόνιο το οποίο έχει υπογράψει, αλλά παρόλα αυτά βάζει ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο έχει κάποιους άξονες και τους οποίους θα διαπραγματευτεί ή θα δημιουργήσει ένα νέο καθεστώς, μια νέα μορφή δανειακής σύμβασης. Θα πρέπει να η πολιτική πρόταση δική μας έχει λαμβάνει υπόψη λοιπόν τη δανειακή σύμβαση και δημιουργεί ανάπτυξη η οποία έχει ως πρόταξη την ανάταξη της χώρας και δημοσιονομική προσαρμογή των ελλειμμάτων η οποία έχουμε κάνει υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτή τη χώρα κυβερνήσεις μέχρι τώρα ειδικά το δικοπαλικό σύστημα μέσω των πολιτιακών του σχέσεων έτσι δημιούργησε ένα κράτος διαφθοράς όπου επέτεινε την διεθνή οικονομική κρίση στη χώρα μας, την έκανε πολύ πιο έντονη. Αυτή λοιπόν η έντονη οικονομική κρίση, η οποία εμφανίστηκε στην αρχή σαν κρίση τραπεζών στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, οδήγησε τα κράτη και το ελληνικό κράτος να βοηθήσει την αναχρηματοδότηση των τραπεζών, όπου αυτό επέτεινε το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, όπως ξέρετε, και η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή βρίσκεται θύμα ενός του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η πρότασή μας, η οποία θα καταθεθεί, περιέχει λογιστικοποιημένες προτάσεις γύρω στο 15 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους, οι οποίοι θα προέρθουν από τις πολιτικές οι οποίες οφείλουμε να εφαρμόσουμε και οι οποίες θα βοηθήσουν την χώρα και τους πολίτες πρώτον να μην πληρώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι καθώς και οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα το βάρος αυτής της κρίσης και δεύτερον θα δώσει ανάπτυξη και ανάταση στην οικονομία για να μπορέσει να τα ανταπεξέλθει. Αυτά είναι κάποιες γενικότητες τις οποίες πρέπει να πούμε. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάποιες εξειδικευμένες ορθίες αυτά είναι τα αργότερα. Λοιπόν, μπορώ να σας πω τα ονόματα των υποψηφίων του νομού 12ανήσου, οι οποίοι είναι οι εξής. Από την ΚΟ είναι ο Άγγελος ο Σταμάτης. Έχουμε φωτογραφία. Ο Άγγελος ο Σταμάτης γεννήθηκε το 1979, κατάγεται από τα Τρίκαλα και από την ΚΟ. Έχει τελειώσει το επαγγελματικό λύκειο στην ΚΟ, έχει φοιτήσει στο 2 Νίκος Καλκώτας και εργάζεται ως καθηγητής μουσικής σε οδεία της Αθήνας και της ΚΟ.
Έχει διδάξει σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΓΟ, όπου ζει και εργάζεται μόνιμα, διατηρώντας σχολή μουσικής. Μετέχει σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και είχε κατέβει στο παρελθόν ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος σε εκλογές του Ιουλίου 2010. Η Ιωάννα η Μαρίν είναι υποψήφια, η οποία γεννήθηκε το 1991 στην Ρόδο και ζει μόνιμα εκεί. Κατάγεται από την Ίξηρο και την Τήλο. Αποφύτησε από το 3ο Λύκειο Ρόδου, όπου και αμέσως μετά ολοκλήρωσε τις σπουδές στο παιδαγωγικό τομέα των Αθηνών. Αργότερα εκπαιδεύτηκε στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ως εκπαιδεύτρια στελεχών πρόληψης. Εργάστηκε ως νηπιαγωγός και σήμερα, εδώ και 17 χρόνια, εργάζεται στο Κέντρο Πρόληψης, Εξάρτησης και Προαγωγής Υγείας Δίωδος ως επιστημονικά υπεύθυνη. Διατηρεί γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανησυριακού Συλλόγου Ρόδου Πορφυρής. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός στο ραδιόφωνο Λιχνάρι. Είχε εκλεγεί σύμβουλο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου το 2010. Είναι παντρεμένη και έχει δύο κόρες, 16 και 12 ετών. Η Ελένη Καρατζόλα γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα, σπούδασε φιλοσοφική στη Θεσσαλονίκη και έκανε διδακτορικές σπουδές με υποτροφία στο Παρίσι. Εργάστηκε ως συντάκτρια στο περιοδικό Αντί και είναι ερευνήτρια του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Από το 2001 είναι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο και είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας και συμμετέχει στη διοίκηση από θέσεις ευθύνης, πρόεδρος του τμήματος και φοιτητικής μέρημνας. Έχει συγγράψει επιστημονικά βιβλία και πολλά εκπαιδευτικά υλικά έτσι, για την πρώτη τη γλώσσα της αλφαδηματικού συγκεκριμένα. Από τα φοιτητικά της χρόνια είναι ενταγμένη στην Ελληνική Αριστερά και μετέχει στο Ρήγα Φεραίος, στο Πρέσβη του Ελληνικού, μετέπειτα στην ΕΑΡ, μετέπειτα στο ΣΥΝ. Είναι ιδρυτικό μέλος της ΔΙΜΑΡ, της Δημοκρατικής Αριστεράς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Γιάννης ο Καλαποδάκης γεννήθηκε το 1959 στη Ρόδο. Είναι διπλωματούχος μεταλλιολόγος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά την επαγγελματική του διαδρομή υπήρξε διευθυντής περιφέρειας Δωδεκανήσου στον Όμιλο Αγέτη Ρακλής, στέλεχος για θέματα του νομού Δωδεκανήσου στην ΕΕΤΑ. Σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα επίβλεψης εργασιών, ασφάλειας εργαζομένων, ποιοτικού ελέγχου και περιβαλλοντολογικής πολιτικής σε ελαττωμεία και σε εταιρείες παραγωγής έντιμος χειροδέματος του νομού Δωδεκανήσου. Διατέλεσε δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Νότιας Ρόδου και είναι παντρεμένος και έχει ένα γιο και μία κόρη. Ο Σαράντος ο Μακρυσιώρης γεννήθηκε το 1962 στο Ενάφλιο και από το 1986 ζει και μόνιμα και εργάζεται στη Ρόδο. Το 1971 μέχρι το 1989, από το 1989 φοιτησε στην Ατέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Από το 1982 στο 1986 τελείωσε την Πάτιο. Από το 1985 και για 4 χρόνια ήταν καθηγητής, τακτικός καθηγητής σε Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στη Ρόδο και παράλληλα έχει ξεκινήσει καριέρα ως διευθυντής ξενοδοχείων και αυτή είναι και η δουλειά του. Φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια διευθυντής μεγάλων τουριστικών μελάδων, πλέον των 10 σε όλο το νησί της Ρόδου, και συμμετέχει ενεργά σε τουριστικές εκθέσεις, σημερίδες και σε σεμινάρια, καταθέτοντας απόψη για το τουριστικό προϊόν, την προβολή και την βελτίωση και παρουσίαση στον πελάτη. Ο Γιάννης ο Διαμαντής γεννήθηκε το 1961 στην Κάλυμνο. Είναι παντρεμένο με την Βαρβάρα Ρογαλίδη και έχει δύο παιδιά, είναι έμπορος. Είναι μέλος του Ειδικού Συμβουλίου της Τράπεζας Δωδεκανήσου, μέλος του Ειδικού Συλλόγου του Εμπορικού Συλλόγου Καλύμνου, ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρου, ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φοιτητών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου,
μετέχει σε θεατρική ομάδα της Καλύμνου, είναι πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καλύμνων και είναι ενταγμένος από τα 17 του χρόνια στο αριστερό κίνημα, μέλος της Εγχώριας Φεραίρος και συνέχεια Ο έβδομος και τελευταίος είναι ο Γιάννης Ομπέρτος, από την Κάρπαθο, έχει γεννηθεί το 1967 στην Κάρπαθο, έχει τελειώσει την Αλωτάρη Σχολή στην Ασόρια και εργάζεται ως ασφαλιστής και μένει μόνο στην Κάρπαθο. Ναι, τώρα έχουμε εδώ πέρα ένα προβληματάκι με τον υπολογιστή. Θα έχει τις φωτογραφίες, αλλά θα σας στείλουμε... Θα σας στείλουμε τις φωτογραφίες τους.